Πάμε τώρα να δούμε ποιες είναι οι αγορές που διαχρονικά μας γυρνούν την πλάτη. Και ως προς αυτές τις αγορές, εγώ έχω και απορίες που θα επιχειρήσω να λύσω απόψε με τη βοήθεια εδώ των εξαιρετικών καλεσμένων. Πάμε να δούμε ποιες είναι οι 10 αγορές που δεν θέλουν την Κρήτη, δεν αγαπούν τουριστικά την Κρήτη. Και το σημαντικότερο, αυτές οι αγορές είναι και γειτονικές μας αγορές. Λοιπόν, στην πρώτη θέση είναι οι Ισπανοί. Στη δεύτερη θέση είναι οι Πορτογάλοι. Οι Ήβηρες γενικότερα δεν έχουν μεγάλο δίκτυο πτήσεων από την Ισπανία και την Πορτογαλία προς την Ελλάδα. Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Τουρκία όσον αφορά την Κρήτη. Στην τέταρτη η Σερβία. Στην πέμπτη η Ρουμανία. Στην έκτη θέση η Βουλγαρία. Στην έβδομη θέση η Κροατία. Στην όγδοη θέση. Βοηθήστε με λίγο. Ανάποδα έχετε πει Κροατία-Σερβία. Ναι, η Σερβία και η Κροατία το έκανα λάθος. Και φτάνουμε στην δέκατη θέση που είναι η Αλβανία. Και βλέπουμε βεβαίως στην ένατη θέση και την Ισλανδία. Και θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Πλιάκα, θα ξεκινήσω με εσάς, βλέποντας αυτό το top 10. Καταρχήν βλέπουμε ότι υπάρχει ένα δίκτυο χωρών γειτονικών, Σερβία, Τουρκία, Βουλγαρία, Ρουμανία, λίγο παραπάνω η Κροατία, που δεν έρχονται στην Κρήτη με τη μαζικότητα που έρχονται άλλοι τουρίστες. Θα μου πείτε βεβαίως ότι φέτος έχει δρομολογηθεί μια πτήση της Alban Air από τα Τύρανα προς το... Δεν έρχεται τελικά. Όχι, τελικά δεν έρχεται. Mm-hmm. Κοιτάξτε, δείτε. Βλέπω αυτές τις χώρες. Δεν θα ήθελα να στηριχθεί ο ελληνικός τουρισμός σε αυτές τις χώρες. Δηλαδή, βλέπουμε και τι προβλήματα έχει η Αλβανία τώρα οικονομικά κτλ. Θα περιμένατε τουρισμό από την Αλβανία στην Ελλάδα για να πούμε ότι αυτή το προϊόν. Ή η Πορτογαλία. Είναι μια χώρα με λίγο πληθυσμό. Δεν μπορείς να πάρεις νούμερα. Αυτή που είναι μια χώρα πολύ μεγάλη και θα μπορούσε να σου δώσει ένα νούμερο είναι η Ισπανία. Αλλά η Ισπανία είναι τόσο όμορφη η ίδια που έχει πολύ εσωτερικό τουρισμό. Έχει ένα πρόβλημα. Εντάξει, όμορφη είναι και η Γαλλία. Όμορφη είναι και η Τουρκία. Ναι, οι Ισπανοί θα πάνε προς Γαλλία και θα πάνε προς τα νησιά τα δικά τους. Μετά, υπόψη και αυτό θα το ξέρουν περισσότερο οι φίλοι μου που γυρνάνε την Ισπανία. Οι Ισπανοί δεν είναι πολύ αγγλόφωνοι. Με αποτέλεσμα δεν φεύγουν έξω από τη χώρα τους. Προτιμά να κάνουν διακοπές εκεί. Κοιτάξτε όμως, η Ρουμανία και η Βουλγαρία είναι δύο χώρες που είναι μεγάλες χώρες. Η Ρουμανία και η Βουλγαρία έχουν τη δυναμική. Ή η Σερβία. Που έχουμε και κοινά έτσι χαρακτηριστικά όσον αφορά την Ευρώπη. Η Σερβία είναι καλή. Υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι, αν μου επιτρέπετε. Χαλκιδική, ναι, σωστά. Πρώτα απ' όλα, οι Βαλκάνοι ταξιδεύουν πάρα πολύ Ελλάδα με αυτοκίνητα. Πάνε Βόρεια Ελλάδα. Καταρχήν εδώ μιλάμε για την Κρήτη. Ακριβώς. Είναι μια αγορά που δεν προσεγγίζει την Κρήτη. Η Σερβία, η Βουλγαρία και η Ρουμανία είναι πολύ δυνατές αγορές, οι οποίες έχουν ως τη βασική του προορισμό Χαλκιδική. Οι Σέρβοι, ένα λόγο παραπάνω, πάνε και στην Κρήτη. Και για ιστορικούς λόγους, για αυτούς θεωρείται τέλος πάντων ένας πολύ ιστορικός προορισμός. Άρα αυτό σίγουρα είναι κάτι το οποίο. Βλέπω, ας πούμε, στην 8η θέση τη Λευκορωσία. Ακριβώς. Ενώ οι χώρες της πρώην Βαλτικής βλέπουμε ότι έχουν μια κινητικότητα. Σωστά, και αν δεν κάνω λάθος, Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριε Βαμιαδάκη, ήσασταν και από τους πρώτους που άρχισαν να ανοίγουν αυτές τις αγορές στις αρχές της δεκαετίας. Όχι μόνο αυτό. Ήμασταν από τους πρώτους που ανοίξαμε και την. Είχαμε βάλει τα πρώτα τσάρτερ από τη Ρουμανία, είχαμε βάλει τα πρώτα τσάρτερ από τη Βουλγαρία. Απλά αυτές οι αγορές. Ένα δικό σας τσάρτερ είχα πάει στη Ρουμανία, στα Καρπάθια. Σωστά, είχαμε κάνει και εξερχόμενο τουρισμό μια εποχή. Αυτό λοιπόν το οποίο συμβαίνει είναι ότι αυτές οι αγορές είναι πρώτα απ' όλα μικρές αγορές, με εξαίρεση τη Ρουμανία που είναι 24 εκατομμύρια. Mm-hmm. Όλες οι άλλες είναι πάρα πολύ μικρές αγορές αριθμητικά, έχουν οικονομικές δυσκολίες. Και υπάρχουν κάποιες άλλες που, όπως ανέφερε πολύ σωστά ο κύριος Πλιάκας, έχουν θέμα προσανατολισμού. Δηλαδή, η Ισπανία είναι μια αγορά η οποία πηγαίνει κατά συντριπτική πλειοψηφία σε ισπανόφωνες χώρες, πρώτον, και μετά δεν είναι οι επισκέπτες που θέλουν ήλιο και θάλασσα. Άρα, οι Ισπανοί πηγαίνουν στην Αθήνα, κάνουν πολλές κρουαζιές στα ελληνικά νησιά. Υπήρχε μια μεγάλη κίνηση, είχαμε και μεγάλη συνεργασία εμείς σαν γραφείο με την Ισπανία, μέχρι που πτώχευσε ο μεγαλύτερος τουριστικός οργανισμός της χώρας, η Iberojet, και ουσιαστικά τότε σταμάτησε. Βάλτε και πρωτού έρθω σε εσάς, κύριε Πλιάκα, γιατί θα μας δώσετε κάποια στοιχεία που αφορούν την Ισπανία και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί η Ισπανία είναι μια αγορά 60 και πλέον εκατομμυρίων. Θέλω να πάω στον κύριο Τσακαλάκη και τον κύριο Μαρινάκη. Κύριε Τσακαλάκη, θα ξεκινήσω με εσάς. Και θέλω το δικό σας σχόλιο. Γιατί η Κρήτη δεν έχει καταφέρει να προσεγγίσει έναν ικανοποιητικό αριθμό αφίξεων από τις συγκεκριμένες αυτές 10 χώρες? Πριν σας δώσω αυτή την απάντηση, θα ήθελα να ξαναέλθω στο προηγούμενο θέμα του All Inclusive και να υπενθυμίσω ότι σε μία παλιότερη μελέτη του ΜΑΗΧ
κατεδείχθη περίτρανα ότι οι πελάτες των All Inclusive είναι αυτοί οι οποίοι ξοδιάζουν τα περισσότερα χρήματα εκτός ξενοδοχείου. Mm-hmm. Και είναι λογικό άλλωστε, διότι μέσα στο ξενοδοχείο δεν έχουν να πληρώσουν σχεδόν τίποτα ή τίποτα. Τώρα, όσον αφορά στο ερώτημά σας, είναι λογικό οι χώρες που συνορεύουν με τη Βόρεια Ελλάδα να έχουν πάρα πολύ οδικό τουρισμό και να είναι πρώτος τους προορισμός η Χαλκιδική και μέχρι και την Πιερία που κατεβαίνουν αρκετοί. Και για την Κέρκυρα που υπάρχουν για κάποιες χώρες διαφορετικές προσεγγίσεις. Εμείς δεν προσεγγίσαμε ποτέ από τις μεγάλες χώρες. Δεν θυμάμαι άλλωστε να έχουμε και ποτέ πλειάδα τσάρτερ στο Ηράκλειο από την Ισπανία που είναι μια μεγάλη χώρα. Και οι λόγοι είναι προφανείς, είναι αυτοί που ανέλησαν προηγουμένως και ο Αερολιμενάρχης αλλά και ο κύριος Βαμιωδάκης. Μάλιστα. Για τις υπόλοιπες χώρες γίνεται προσπάθεια, υπάρχουν πτήσεις και από Λευκορωσία αρκετές προς το Ηράκλειο, υπάρχουν πτήσεις και από Σερβία και από παλαιότερα είχαμε και από την Αλβανία κάποιες πτήσεις. Οι υπόλοιπες χώρες είναι μικρού πληθυσμού, εκτός από την Ρουμανία, η οποία στέλνει κόσμο στην Κρήτη, όχι όμως αυτό που θα θέλαμε. Μάλιστα. Εννοείται, διότι είναι και το βαλάντιό τους διαφορετικό. Κύριε Μαρινάκη, αυτές οι 10 χώρες αφορούν όχι μόνο την Ανατολική Κρήτη, αλλά και τη Δυτική Κρήτη, δηλαδή η Ισπανία. Θα μπορούσε να είναι μια χώρα που θα μπορούσε να τροφοδοτεί με αφίξεις το αεροδρόμιο Δασκαλογιάννης των Χανίων. Σαφώς, εμπειρική. Η κάθε χώρα που είδαμε στις 10 που συμπεριλαμβάνονται και που συμπεριλαμβάνεται και η Ισπανία, για διαφορετικούς λόγους θα μπορούσαν να έρχονται στο νησί μας. Εγώ προσωπικά το βλέπω ενιαία, άσχετα ότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές στο τοπικό επίπεδο, αλλά σαν προορισμός πρέπει να είναι ενιαίος. Θεωρώ ότι θα πρέπει να στοχεύσουμε και σιγά σιγά σε αυτές τις χώρες, αλλά μεσαία τάξη και πάνω. Όμως θα σταθώ περισσότερο σε αυτό που είπε ο κύριος Πλιάγκας προηγουμένως για τον κόμβο στην Αθήνα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Έχουμε δει το τελευταίο διάστημα ότι υπάρχουν από υπερατλαντικοί πελάτες, έρχονται πάρα πολλοί πελάτες από Αμερική, έχουμε συναντήσει από Ασία, από Λατινική Αμερική και Αμερική με τις πτήσεις που έχουν μπει. Και είναι καθαρά εμπειρική. Αυτούς τους πελάτες πρέπει να τους αυξήσουν και αυτούς τους πελάτες θέλουμε. Έχουμε δύο πάρα πολύ δυνατά χαρτιά στο νησί μας, τον μηνοϊκό πολιτισμό και την κριτική διατροφή, που πάνω σε αυτά θα πρέπει να στοχεύσουμε και πάνω σε αυτά θα πρέπει να δουλέψουμε, γιατί είναι δύο γίγαντες, κατά την άποψή μου. Σαφώς θα πρέπει λοιπόν και σε αυτές τις 10 χώρες παντού. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να στοχεύσουμε σε όλο τον πλανήτη, μεσαία τάξη και πάνω. Γιατί η Κρήτη είναι τόσο πολύ δυνατή που δεν θα πρέπει να ασχολούμαστε καν. Δηλαδή, όταν θα στοχεύσουμε και θα κάνουμε μια στρατηγική, ο κόσμος δεν θα θέλει από μόνος του να έρχεται να έχει all inclusive. Δεν θα θέλει να μένει στο ξενοδοχείο. Στο all inclusive θα πηγαίνει στα παράλια της Τουρκίας, θα πηγαίνει σε κάποιο άλλο νησί που στην Λατινική Αμερική ή στον Άγιο Μαυρίκιο ή δεν ξέρω πού άλλου θα πηγαίνει, ας πούμε. Αλλά δεν θα έρχεται εδώ. Αυτή είναι η άποψή μου και θα πρέπει να ξαναεπανασχεδιάσουμε, να το εξελίξουμε το προϊόν, το τουριστικό, να μην το αφήσουμε στο έλεος του Θεού. Και σαφώς θα πρέπει να στοχεύουμε σε όλες τις αγορές, στις μεσαία τάξη και πάνω. Κατά την άποψή μου, στην Αφρόκρεμα και σε όλους τους εμπειρικούς που θέλουν να γνωρίσουν τον πλανήτη και να γνωρίσουν καινούργια πράγματα. Η Κρήτη έχει τόσα πολλά πράγματα να προσφέρει και αυτό πρέπει να κάνουμε σιγά-σιγά. Θεωρώ ότι και το αεροδρόμιο του Ηρακλείου, το καινούριο, αν θα συντελέσει και θα συμβάλλει πάρα πολύ, θα συμβάλλει πάρα πολύ ο δρόμος όταν θα γίνει ο άξονας μέσα στα επόμενα χρόνια. Δηλαδή δεν θα είναι τίποτα. Χανιά, Ηράκλειο δεν θα είναι τίποτα. Πούμε, θα είναι μια και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό το κομμάτι το οποίο αναφέρεστε. Έτσι, εκεί πρέπει να στοχεύσουμε σιγά-σιγά, να δούμε τα πράγματα τα εμπειρικά. Αυτό που έχουμε να προσφέρουμε και να μην ξανακαθόμαστε να λέμε αν πάει καλά η Τουρκία ή αν πάει καλά κάποιες άλλες χώρες και εμείς δεν έχουμε κόσμο. Θα πρέπει εμείς να είμαστε από μόνοι μας ένα προορισμό πάρα πολύ δυνατό. Λοιπόν, Όλες οι χώρες είναι καλοδεχούμενες και όλες οι χώρες. Βεβαίως. Θέλω να πάω στον κύριο Πλιάκα. Έχετε κάποια στοιχεία που αφορούν ειδικά την Ισπανία, κύριε Πλιάκα, και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να τα ακούσουμε. Ναι, βλέπω εδώ πέρα ότι το 2013 οι Ισπανοί ήταν γύρω στις 6.000. 6.000 ετησίως. Ετησίως, ναι, όλη τη σεζόν. Το ετησίως το εξάμεινο το τουριστικό. Το 2016 πέσαν στις 3.000 και πέρσι κλείσαν πάλι με 6.700. Αυτό φυσικά είναι γιατί κάποιες χρονιές υπήρχαν πτήσεις από Ισπανία, κάποιες που δεν υπήρχαν. Είναι πάρα πολύ μικρό όμως το νούμερο.
Όταν σκεφτείτε τη Ρουμανία που τη βάλατε, που είναι η πολύ μικρότερη χώρα, είχε 13-14.000 κόσμο που έφερε στην Κρήτη, σύν τον κόσμο που γίνει στη Βόρεια Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά όμως, το αεροδρόμιο Ηρακλείου εξυπηρέτησε τουλάχιστον εμπορικά 42 χώρες και άλλες μικρότερες με τα Learjet και τα λοιπά, και νομίζω υπάρχουν πολύ καλύτερες αγορές από αυτές τις 10. Η Ινδία, η Κίνα, η Αμερική, που μπορεί και μέσω Αγγλίας ή Αθήνας να κάνει. Η Μέση Ανατολή. Η Μέση Ανατολή.